κύριε Παπαναστάση, να ακούσουμε και εσάς. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Ναι. Την οποία και οι τρεις εκπρόσωποι των κομμάτων, οι οποίοι παρευρίσκονται σήμερα εδώ πέρα στο πάνελ, απέφυγαν να την περιγράψουν. Αυτή η πραγματικότητα είναι ότι τη χρονιά την οποία διανύουμε, 70.000 σπίτια βγήκαν στο σφυρί του πληστηριασμού. Μόνο εφέτος. 700.000 άνθρωποι βρίσκονται με τη θηλιά στο λαιμό να χάσουν τα σπίτια τους. Είναι ή δεν είναι αυτή η πραγματικότητα? Από εκεί και πέρα. Δεν βγήκαν πάντως 70.000 σπίτια. Καταγράφηκαν ότι θα βγουν. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει. Έτσι. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν την οποία περιέγραψα αυτή τη στιγμή δεν έτυχε. Είναι απόρρια της πορείας νομοθετημάτων και μιας ιδιαίτερης φροντίδας και προς το τραπεζικό σύστημα και προς τα funds, την οποία νομοθεσία αυτή τη δημιούργησαν οι κυβερνήσεις όλες μέχρι σήμερα, βήμα-βήμα. Δεν είναι τυχαίο ότι την στιγμή που υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ πέρα στη χώρα μας, οι τράπεζες καταγράφουν 4,2 δισεκατομμύρια κέρδη, κατέγραψαν την περασμένη χρονιά. Τη στιγμή που είναι γενουσιουργός αιτία όλων αυτών των προβλημάτων. Αντίθετα, οι δανειολήπτες δίνουν κάθε τρεις μήνες, πλέον έτσι όπως εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση, κάθε τρεις μήνες δίνουν μία επιπλέον δόση. Α, εκεί τους έχει οδηγήσει η πολιτική της κυβέρνησης που την προχώρησε όπως την πήρε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή κάθε χρόνο δίνουν τέσσερις δόσεις παραπάνω. Ας έρθει λοιπόν τώρα η κυβέρνηση να τους δώσει τι. Και δεν είναι τι θα τους δώσει η κυβέρνηση. Ό,τι τους δώσει να δώσουν για να διατηρηθεί η κερδοφορία των τραπεζών θα πρέπει να το δούμε και σε συνάρτηση με το λαϊκό εισόδημα το οποίο τσακίζεται από τον πληθωρισμό και δεν είναι 5, τόσο που είπε ο Πρωθυπουργός χθες, είναι πολύ περισσότερο. Και βέβαια δεν αφήνουμε έξω από το κάδρο τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ χθες, αν θέλετε ένα εμβληματικό, μια εμβληματική ρίση θα πω, γιατί και ο χρόνος είναι περιορισμένος, ότι δήλωσε ότι είναι αναγκαία η ελάφρυνση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων από τα κόκκινα δάνεια. Η πρόταση αυτή ενός πολιτικού, ο οποίος διεκδικεί, αν θέλετε, και την Πρωθυπουργία, είναι καλύπτει και την πιο τρελή φαντασίωση και των τραπεζιτών και των επικεφαλής των ΦΑΝ. Πώς γίνεται να κάνει και αυτό που λέτε εσείς και να εκπληρώνει την πιο τρελή φαντασία των ιδιωτικών τραπεζών και των ΦΑΝ και ταυτόχρονα να λέει αναστέλλουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με πράξη των δοτικού περιεχομένου. Η μεγαλύτερη απόδειξη είναι τα δάνεια σε ιδιωτικό φράγκο. Επιβάλλουμε στα ΦΑΝ εξωδικαστική ρύθμιση με υποχρεωτικότητα συμμετοχής του πιστωτή. Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν το 3% του εισοδήματος. Θέλω να πω. Αυτές οι προτάσεις δεν ακούγονται ως προτάσεις οι οποίες ξετρελαίνουν τις τράπεζες, φαντάζομαι. Θα πρέπει να τις είχαν δεχθεί ως τώρα και να τις είχαν κάνει πράξη. Θα πρέπει πραγματικά να δούμε και εμείς το βλέπουμε αυτό το θέμα, να δούμε τι αριθμό δανειοληπτών καλύπτουν οι προτάσεις. Δεν είναι 300.000. Είναι 300.000 στην πρώτη κατοικία. Πόσους δανειολήπτες καλύπτει? Εμείς σας λέμε ότι αυτή τη στιγμή ας πάρουμε τα 70.000 σπίτια τα οποία προανέφερα, τα οποία ήδη πρόκειται να είναι μέσα στη λίστα των πληστηριασμών, δεν είναι πάνω από 10.000. Αυτά που δεν είναι λέτε, αυτά τα οποία καλύπτει αυτή τη στιγμή. Οι δικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πρώτες του ΚΚΕ. Εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση και αν θέλετε ήταν και αυτό το οποίο ετοιμαζόμουν να πω, στο Κοινοβούλιο, η οποία πρότασή μας, να πω την τύχη της καταρχάς και θα πω και τι περιέχει, όπως την καταθέσαμε, έτσι την πήρε η κυβέρνηση, την πέταξε στο καλάθι των αχρήστων, και βέβαια δεν έφερε καμιά αντίθεση. Έτσι γίνεται πια με τις προτάσεις. Εμείς πραγματικά οριοθετήσαμε και τις προϋποθέσεις της προστασίας, της απόλυτης προστασίας της πρώτης κατοικίας, αλλά και τα ποσά τα οποία και εισοδηματικά κριτήρια βάλαμε, αλλά και ποσά των δανείων τα οποία οφείλονται ούτως ώστε ένας πολύ μεγάλος αριθμός δανειοληπτών να μην ενταχθεί στην κατηγορία. Απορρίφθηκε. Έβαλε το θέμα ο κ. Στοχαρόπουλος των δύο διαφορετικών απόψεων που βλέπουν πώς το βλέπει η κ. Βούλη, πώς το βλέπετε εσείς. Και λέει πόσο καλή είναι, προφανώς, επειδή να βλέπετε ότι δεχόμαστε κριτική και για το ένα και για το άλλο. Είναι μια άποψη αυτή του κ. Θεοχαρόπουλου. Εγώ θα επανέλθω στους όρους
Και να σας πω κάτι, και η Νέα Δημοκρατία επιμερών της, οι δανειολήπτες βίωσαν αυτό που βίωσαν, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται σήμερα, έχει βάλει το χεράκι του για αυτό που συμβαίνει σήμερα, από αυτούς παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, έρχεται σήμερα και θα συνοψίζω την πρότασή του, λέει ότι η αντικειμενική αξία ενός υποπροστασία αυτούς που θα, ενός ακινήτου που θα προστατεύσει δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 για μια τετραμελή οικογένεια. Είναι έτσι δεν είναι? Είναι. Το δικό της. Και βέβαια αυτός ακριβώς, μόνο αυτός ο όρος της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ αφήνει έξω χιλιάδες πραγματικά νοικοκυριά και ειδικά παίζοντας ρόλο σε αυτήν την εξαίρεση αυτών των χιλιάδων νοικοκυριών η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων που θέσπισε η Νέα Δημοκρατία, δεν αντέδρασε ο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπουμε σήμερα πώς επενδύεται αυτή η αύξηση των ακινήτων. Κύριο στοιχείο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι η διατήρηση της κερδοφορίας και της κεφαλαιοποιητικής επάρκειας των τραπεζών. Αλλά εγώ θα ήθελα να πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ένας δανειολήπτης ο οποίος εντάσσεται σε αυτήν την κατηγορία, σε αυτή τη ρύθμιση τέλος πάντων. Τι μέλη γενέστε για αυτόν τον άνθρωπο? Οι δρόμοι είναι δύο. Ο ένας είναι να μπει σε μια διαδικασία μεγάλης διαγραφής του χρέους 40-60% για μικρό σχετικά χρονικό διάστημα για 5-10 χρόνια με κρατηδική επιδότηση στο 50% με εισοδηματικά κριτήρια. Είναι έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι ο πρώτος δρόμος. Όμως σε αυτή την περίπτωση μιλάμε πραγματικά για μια μεγάλη σφαγή η οποία θα συντελεστεί. Γιατί για να συμβεί αυτό θα πρέπει στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη να έχουν εκποιηθεί για να μπει στη ρύθμιση και στη συνέχεια θα πρέπει σε 5-10 χρόνια να αποπληρώσει τις τράπεζες. Η κρατική επιδότηση δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ενίσχυση των τραπεζών. Γι' αυτό είπα εξαρτήτω. Το 40-60%. Επιδότηση είπα. Που υπήρχε τη διαγραφή του χρέους. Πάμε στο δεύτερο δρόμο. Πάμε στο δεύτερο δρόμο. Πάμε στο δεύτερο δρόμο και τον αναφέρω για να δείξω πόσο αναποτελεσματική και πόσο αναποτελεσματική είναι για τα λαϊκά νοικοκυριά τα υπερχρεωμένα και πόσο ευνοϊκή είναι για τις τράπεζες. Δεύτερος δρόμος είναι να υπάρξει μεγάλη χρονική διάρκεια αποπληρωμής του χρέους, αλλά στο 100% της αξίας του δανείου. Είναι έτσι κύριε Δεοχαρόπουλε, δεν είναι? Στο 100% και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, στο ποσό που θα έπαιρνε η τράπεζα ή το φαντ, εάν πουλούσε το επιτόκιο, το δάνειο, το ακίνητο με επιτόκιο 2%. Μόνο 2%. Μόνο 2%. Εδώ λοιπόν ουσιαστικά καλούνται οι δανειολήπτες να αποπληρώσουν μέχρι κεραία το ποσό για να μην χάσει η τράπεζα, γι' αυτό το αναφέρω αυτό, για να μην χάσει η τράπεζα ούτε ένα ευρώ σε σχέση με όσα θα κέρδιζε αν πουλούσε η ίδια το ακίνητο. Άρα φαίνεται ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμένες και ραμμένες σε μια ευνοϊκή συνολική πρόταση που κάνει προς το τραπεζικό σύστημα και μίλησα για την κερδοφορία την περασμένη χωρί για το 4,2 με το επαναλαμβάνω. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα και δεν πρέπει να εξαπατάται ο λαός. Είναι σημαντικό όταν μιλάμε για την ακρίβεια να μιλήσουμε και για τη γεωγραφία λίγο επιτρέψουμε την έκφραση των εισοδημάτων. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας ένας στους 5 μισθωτούς έχει μισθό κάτω ίσο με τον κατώτατο μισθό. Ένας 6 στους 10 οι μεικτά παίρνουν λιγότερα από 1.000 ευρώ το μήνα. Και αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικό να πούμε ότι τους αναφέρουμε όταν ο μέσος μισθός μέσα σε μια χρονιά αυξήθηκε 5% με τον πληθωρισμό να τρέχει μεσοσταθμικά στο 10%. Αυτές είναι οι επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία... Το 5% που το βγάζετε. Το 5 που το βγάλατε, λέω. 1% έδωσε αύξηση η κυβέρνηση. 5% είναι η αύξηση που έδωσε η κυβέρνηση. Ουσιαστικά. Και σας λέω ότι αυτό είναι σε μια χρονιά που ο πληθωρισμός είναι 10%. Και αν θέλετε να το δούμε λίγο και σε επίπεδο ποσοστού των εισοδημάτων, οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή πληρώνουν 2 μηνιάτικα από το μισθό τους για τη διατροφή και το ενίκιο.
Άρα λοιπόν πάμε τώρα στο θέμα της ακρίβειας και της αντιμετώπισης. Τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση? Όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε τροπολογία το Δεκέμβριο που μας πέρασε να γίνει νόμος του κράτους, να ελαφρυνθεί, προβλέπουν κατάργηση καταρχάς του ΦΠΑ και άλλων φόρων, όπως και φόρων στην ενέργεια, για να ελαφρυνθούν πραγματικά τα λαϊκά νοικοκυριά, τι έκανε η κυβέρνηση? Ό,τι κάνει με τις προτάσεις και τις τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Συμφώνησε και το ΠΑΣΟΚ. Και όχι, αυτό το λέμε, και αυτό το λέμε, επιτρέψτε μου κύριε Θεοχαρόπουλε, να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Και αυτό το λέμε τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν το μοντέλο Ισπανίας με την μείωση του ΦΠΑ, αλλά βέβαια εκεί πέρα θα πρέπει να πούμε ότι δεν ταυτίζεται αυτό με την πρόθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί εκεί πέρα από τη μια μεριά μείωσαν τον ΦΠΑ, από την άλλη μπήκαν κάποια επιδόματα και ουσιαστικά στους ανθρώπους, στους εργαζόμενους στην Ισπανία, από τη μια τσέπη τους έδιναν χρήματα, από την άλλη τους έπαιρναν. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντιμετώπιση έχει οδηγήσει τα λαϊκά νοικοκυριά στο ως εδώ και μη παρέχει. Δεν αντέχουν πλέον. Ήθελα να πω το εξής. Ακούσαμε πάρα πολλά. Είδαμε την έκφραση και της Νέας Δημοκρατίας, κυβερνάει σήμερα. Όμως ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Αναφέρθηκε κατ' επανάληψη από την κυρία Βούλτεψη ότι αυτή τη στιγμή ξεσηκώνονται στην Πορτογαλία, ξεσηκώνονται στη Γερμανία, ξεσηκώνονται στην Ολλανδία, στη Γαλλία, παντού. Μην το διακόψετε. Σας παρακαλώ. Ναι. Τι κοινό έχουν όλες αυτές οι χώρες? Τον καπιταλισμό. Κάνετε λάθος. Εσείς και ο Σπίρτης. Κυρία Βούλτεψη, μην το κάνετε αυτό τώρα. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται στην ίδια βάρβαρη πολιτική. Τσακίζονται πλέον οι εργαζόμενοι και είναι πραγματικά αισιόδοξο ότι σε όλες αυτές τις χώρες οι εργαζόμενοι ξεσηκώνονται και διεκδικούν. Και διεκδικούν κυρία αυτά που είναι να διεκδικήσουν. Δεν σας αρέσει βέβαια το ότι το κουκουέ αποκαλύπτει την ωραία αυτή ατμόσφαιρα που θέλετε να πλάσετε σε αυτό το αφήγημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πραγματικά ήδη έχουν κατανοήσει το βάρβαρο σύστημα και τη βάρβαρη πολιτική, σας παρακαλώ, στην οποία πίνεται νερό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Καραούλη, με εσάς να κλείσουμε.